Ναι, χαίρομαι που είμαι στο νησί. Βέβαια, οι ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Η πυρκαγιά ήρθε πάρα πολύ αργά. Πρέπει να προλάβουμε το χειμώνα. Θεωρώ ότι τώρα που ο δικός μας ρόλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να αποκαταστήσουμε τη ζημιά, θα έχουμε μια καλή συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με τις δασικές υπηρεσίες, ώστε να μην έχουμε κανένα γραφειοκρατικό εμπόδιο και να έχουμε γρήγορα την προστασία της περιοχής, ώστε να μην χαθεί ούτε το γενετικό υλικό, ούτε το έδαφος, το οποίο είναι πολύτιμο για να ξαναναγεννηθεί το δάσος. Μάλιστα, σήμερα σύσσεψη πιάσαμε και άλλα ζητήματα, όπως η οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων, η ενίσχυση γενικά του πληθυσμού, τα μέτρα τα ευεργετικά που πήρε η κυβέρνηση αφορούν όλους τους επαγγελματίες, δεν αφορά στενά τους πληγέντες, αυτούς που ζουν μες στην περιοχή. Πιστεύω ότι με την πολύ καλή συνεργασία όλων των φορέων θα πάμε πολύ καλά. Η φυσική αναδάσωση είναι η ιδανική αναδάσωση, αυτό λέει η επιστήμη. Το δάσος που κάει και είναι δάσος τουλάχιστον 25 ετές, άρα είναι δέντρα τα οποία είχαν σπόρο. Δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει ο άνθρωπος σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι η καλύτερη περίπτωση αν ακριβώς σωθεί ο σπόρος, σωθεί το γενετικό υλικό, δεν το πάρει η βροχή δηλαδή, δεν καταφύγει κάτω. Πάντως αυτό το ζήτημα, το αν θα χρειαστεί να βοηθήσουν οι πολίτες, θα το ξέρουμε σε 1 με 1,5 χρόνο. Τότε θα ξέρουμε, θα αρχίσουμε να έχουμε την εικόνα, το αν απαιτείται ή δεν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Η πολιτεία έχει αποδείξει ότι σε αυτά τα πράγματα έχουμε την κοινωνική ευαισθησία. Από εκεί πέρα, να ευχόμαστε όλοι μας να μην χρειαστεί να πάμε παρακάτω το 17, που σημαίνει οι επαγγελματίες να μην έχουν από εκεί πέρα ανάγκη ενίσχυσης. Αυτό είναι το ιδανικό, να δράσουμε γρήγορα για να μην χρειάζεται να λέμε να κάνουμε τους ανθρώπους ζητιάνους. Από τη δική μου την πλευρά πρέπει να πω ότι με ανάρτηση την οποία μπορεί να τη δει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, από την Δευτέρα θα ισχύουν μέτρα ανακούφισης σε ό,τι αφορά τις καταβολές οφειλών προς το δημόσιο κλπ. Και για τα φυσικά αλλά και για τα νομικά πρόσωπα τουλάχιστον μέχρι το επόμενο εξάμηνο, που νομίζω ότι είναι ένα διάστημα επαρκές. Επαναλαμβάνω, αυτό αφορά όλο το νησί και όχι μόνο ειδικότερα το νησί που επλήγει. Επίσης, σε επικοινωνία που είχα πριν από λίγο με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κουρουμπλή, τη Δευτέρα με Τρίτη θα υπογράψει απόφαση για να σταλεί ένα πολύ σημαντικό ποσό στον Δήμο για τα καύσιμα, δεδομένου ότι ο στρατός βάζει μηχανήματα, αυτοκίνητα, εργαλεία και ο Δήμος, δηλαδή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, βάζει τα καύσιμα. Μιλάμε για πάνω από 120-125.000 λίτρα καυσίμων. Επίσης, σημαντικό είναι ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αποτύπωση της ζημιάς που έχει πάθει και το κτηνοτροφικό αλλά και το αγροτικό κομμάτι, και βεβαίως το θέμα της μελισσοκομείας, που θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην μελισσοκομεία της Ελλάδας. Το 1/3 του μελιού παράγεται εδώ. Θα κοιτάξουμε τώρα με τον κύριο Τσιρόνη τις περιοχές που επλήγησαν. Και θέλω εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αφενός μεν στους κατοίκους του νησιού, που έδειξαν ότι όχι απλά αγαπούν τον τόπο τους και τον πονάνε, αλλά το ότι έχουν εξαιρετικά ανακλαστικά, βοηθώντας με μερίδες φαγητού, με νερά, όλους τους εθελοντές, πυροσβέστες, στρατιώτες που ήρθαν εδώ για την κατάσβεση. Δεν περιμένω να βρεθεί λύση, περιμένουμε να προσδιοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε και να δώσουμε την λύση. Βεβαίως, μέσα από μια σύσκεψη αυτό περιμένουμε, να βρεθεί ο τρόπος, ο νόμιμος, ο γρήγορος, ο αποτελεσματικός, γιατί αντιλαμβάνεστε, ούτε οι βροχές περιμένουν τη γραφειοκρατία, ούτε οι διαδικασίες πρέπει να χρονίσουν και να έχουμε και άλλες καταστροφές από το νερό αυτή τη φορά. Θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις γραφειοκρατικές, να βρεθούν εύκολοι και αποτελεσματικοί τρόποι, ούτως ώστε σήμερα να είμαστε σε όλα τα ρέματα με τα μηχανήματά μας, να είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις από το κράτος και να προχωρήσουμε στα αντιπλημμυρικά έργα. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια ήδη εδώ και 2 μέρες. Οι υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ασχολούνται με όλα τα θέματα. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τους ελέγχους και με τις καταγραφές και τα θέματα δημόσιας υγείας που χειρίζεται ο κύριος Γάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη σύσκεψη μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Και την Δευτέρα θα υπάρχει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, το οποίο θα ελέγξει όλα τα τεχνικά του περιμετρικού δρόμου του νησιού, εθνικού και επαρχιακού, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί τελικά όλα τα νερά και όλα τα φερτά κάτω από αυτόν τον δρόμο θα περάσουν. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Περιφερειάρχης μας ο Γιώργος ο Παυλίδης, η Περιφέρεια θα διαθέσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό που μπορεί να διατεθεί προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πυρκαγιάς και να προλάβουμε τις πλημμύρες. Σε πρώτο στάδιο, ήδη η Διεύθυνση Κτηνιατρικής έχει έρθει στο νησί, ειδικό κλιμάκιο, κάνει καταγραφή όλου του ζωικού κεφαλαίου το οποίο χάθηκε εξαιτίας της πυρκαγιάς, είτε για τα ζώα που κάηκαν είτε που ψώφισαν συνέπεια της φωτιάς, προκειμένου να προβούν και στον ενταφιασμό των ζώων αυτών για λόγους υγειονομικούς. Έχουμε έρθει και σε συνεννόηση με τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να μην έρθει ο ίδιος να κάνει την καταγραφή, αλλά να δεχτεί τα πορίσματα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ώστε να είναι πιο άμεση και η αποζημίωση των κτηνοτρόφων, να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους, προκειμένου να προβούν και στην αποκατάσταση του ζωικού τους κεφαλαίου.